Άκουσέ με, παιδί μου. Όλη η σοφία του κόσμου δεν είναι ικανή να σου μάθει το πιο απλό και μεγάλο μυστικό της ζωής. Αν θέλεις να κερδίσεις την αληθινή ευτυχία, πρέπει να γίνεις φίλος του Θεού. Πες μου, πάτε Στέφανε, πώς γίνεσαι πραγματικός φίλος του Θεού? Γίνεσαι, Αντώνη μου, όταν προσπαθείς κάθε μέρα, κάθε στιγμή, να σκέφτεσαι και να κάνεις εκείνα που αρέσουν στο Θεό. Και όταν τα καταφέρεις, πάτε, τι γίνεται? Κανένα ανθρώπινο λάθος δεν είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του Θεού. Όταν δεν τα καταφέρνεις, τότε ξεκινάς από την αρχή να κάνεις εκείνα που αρέσουν στο Θεό. Δεν μπορούσα να την κάνω με τίποτα. Αλλά μισό Αντώνη πάλι μην είναι. Θέλω να σου φέρω παγωτό. Τι λέτε να πάμε πέτσι με κανένα μόνο. Όχι. Καλά, εντάξει. Πρέπει να την κάνω. Έφυγα, Αντώνη. Τι. Φεύγει. Καλά, δεν είπαμε ότι θα πάμε να παίξουμε. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ, έτσι τα λέμε. Τα λέμε. Πρώτα θα διάβασουμε και μετά το παιχνίδι.
Κοντά, μίλησα. Εντάξει, μπαμπά, τώρα. Έτσι μιλάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Μίλησες, παππέ. Ναι, καταλαβαίνεις. Η μάνα σου τον έκανε θηρίο με τα διαβολοπέμπτητα εδώ πέρα που πέφτει. Ναι, τώρα, Σοφία, τι ξέρουμε τη θεωρία σου. Ό,τι και να κάνει τα δουλειά, η μάνα μου φταίει. Νικόλα, Νικόλα, πάρε αυτό το δαίμονα και τράβω στο δωμάτιό σου. Θέλω να μιλήσω με τον πατέρα σου. Άντε. Άντε, μπράβο. Εσύ, ξεκόλα από το κουμπί. Τι, μένει τίποτα. Θέλω να σου μιλήσω. Θυμάσαι ότι σου έλεγα ότι είναι αφηρημένος. Ναι, σε λίγο είναι στην ηλικία. Θα έχει βάλει στο μάτι καμιά μικρούλα. Όχι, Χρήστο, δεν είναι έτσι. Το πρόσεξα και κατάλαβα. Δεν είναι αφηρημένος. Προσεύχεται. Τι είπες? Προσεύχεται από μέσα του. Εντάξει, από μικρό εσύ και η μάνα μου στην εκκλησία στον τρέχεται. Λογικό είναι. Κάτω-κάτω, δεν κάνετε κάτι κακό. Προσέχετε. Χρήστο, μου φαίνεται δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δηλαδή, πες μου εσύ, σου φαίνεται normal ένα παιδί στην ηλικία του να μην θέλει ένα κινητό και να δίνει τα λεφτά τους φτωχούς, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να κάνει παρέα σε γέρους και να προσεύχεται κάθε ώρα και στιγμή. Όλες οι υπερβολικές με κακία. Πού τα βρίσκει ρε παιδί μου τόσα προβλήματα το κεφάλι της. Τα λάβουμε κι εγώ και βάζω τα πράγματα στη θέση τους. Όλοι οι άντρες είναι ανέστητοι μέχρι πρώτη. Αλλά ναι ρε παιδί μου, τελείως κλούκιο το κεφάλι του. Καλά που είμαι κι εγώ, το ξυπνάω. Γιατί αυτός κοιμάται όρθιος. Ρε Σοφία, όταν είσαι ένα παιδί ιδιαίτερο. Θυμάσαι πες που χρειάζεται τα λεφτά του για να κεράσει σχολείο ένα παιδί που δεν είχε χρήματα. Θα το πω κι ας σου πάει πίεση 30. Ξέρεις τι πήγε και έκανε ο Αντώνης. Άνοιξε τον κουμπαρά του και πήρε στο φίλο του τον Πακιστάνο ένα ποδήλατο. Τι είπες? Αυτό ξεπερνάει τα όρια ακόμα και για τον Αντώνη. Μα γι' αυτό σου λέω. Να το πιάσεις, να του μιλήσει, να το εξηγήσει. Εντάξει. Τι να μου πει. Αγόρι μου, αυτή τη φορά ξεπέρασε τα όρια. Πώς σου ήρθε στο μυαλό να χαλάσεις τα χρήματά σου και να πάρεις ένα ποδήλατο του ξένο παιδί? Ναι, τα λεφτά του κουμπαρά μου. Ναι, αγόρι μου, αλλά... αλλά αυτά τα μάζαμες για μια δύσκολη ώρα στη ζωή σου, παιδί μου. Και όχι για να τα δίνεις σε κάθε Πακιστανό. θα του έδινα το δικό μου ποδήλατο, αλλά ήταν δώρο της γιαγιάς. Έχεις τρελαθεί τελείως, παιδί μου. Πάει, χάζεψε το παιδί. Πες, Ιλιά, μην κοιμάσαι τώρα. Καλά, εσύ αυτό ήταν όλο και όλο που θα το έλεγες. Αφού ήταν δώρο της γιαγιάς. Τρελάνετε, πατέρας και γιος. Δεν πάτε καλά. Ρε φίλε, πού να στα λέω άσυλα. Μπαίνω εκεί, ανοίγω το PC και είχα, ξέρεις, ανοιχτό εκεί το Facebook και το YouTube και μου έρχεται ειδοποίηση. Μηνυματάκια, ξέρεις. Ναι, αυτή ήταν. Κάτι φωτογραφίες. Έμεινα. Άσε, πού να στα λέω τώρα. Καλά, εντάξει, σε κλείνω. Σε λένε μπαταρία. Άντε, τα λέμε. Καλό σκέφτηκε από τις Βόταφων. Καλό σκέφτηκε από τις Βόταφων. Οικογενειακό meeting έχουμε. Και όσες Αντώνιες εδώ,
Αδερφέ, δεν έχεις να πας σε κανένα εσπερινό. Θα πάω. Να προσευχηθώ μην πέσει το ίντερνετ και πάτησε κανένα κεφαλικό. Ρε παιδί μου, πού πας! Φίλα μην αργήσεις, είσαι μάθημα σε 7.30. Πατέρα, κανόνισε. Έχει ματσάκι το βράδυ. Τι! Άλλη ποδόσφαιρο! Να μου κάνει και χάρη. Σήμερα δίνει το your face. Your face sounds familiar, λέγεται. Your face... Your face... Sounds... Sauna... Ε, δεν θέλω να το μάθω, να το δω θέλω. Δεν με νοιάζει. Όλες μέρες βλέπετε μπάλα. Σήμερα θέλω κι εγώ να δω κάτι μόνο μου. Μας ρωτάς, σήμερα έχει Transformer. Εσύ πιτσιρικά να πας για ύπνο, έχεις σχολείο αύριο. Με καλά, μία μέρα θα να δω από τρεμστό. Δεν έχω μαρτυρήσεις, πήγε. Ρε, στην ηλικία σου, 8 η ώρα με βάζανε για ύπνο εμένα. Ζήσω ένα βήμα, γι' αυτό. Σήμερα θα το New Face, να πέντε το ίδιο. Δεν κατάλαβες, σήμερα Champions League. Champions League. Όλοι μου, πάνε για ύπνο εσύ. Από όλο γεύμα, θέλω σήμερα μια μέρα να δω πώς θα σβάλω. Όλες, σήμερα έχει Champions League. Από αύριο, θα βλέπω για σας. Champions League, σου. Τι γίνεται. Καλό το παλικάρι μας. Μα τι είπες είναι αυτό. Τι έχει ο Αντωνάκης μου. Έλα κάτσε να το πούμε. Πείτε μου πάτερ, εσείς που τα ξέρετε όλα. Ε, όχι και όλα. Ό,τι με φωτίσει ο Θεός ξέρω. Πάτερ, εσείς μου μάθατε το πιο σπουδαίο μάθημα να σκέφτομαι και να νοιάζομαι για εκείνο που αρέσει στο Θεό. Και μερικές φορές είναι δύσκολα, έτσι. Μερικές φορές νιώθω σαν να είμαι μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο. Στο σχολείο, ας πούμε, τα παιδιά συνέχεια μιλάνε για ποδόσφαιρο και για γυναίκες. Το σπίτι, ο πατέρας μου κολλημένος στο ίντερνετ. Η μάνα στην τηλεόραση. Ο Λευτέρης με τα δικά του, ο Νικόλας με το ηλεκτρονικό. Κάθε μέρα τα ίδια. Και ο Θοδωρής, που είναι ο κολλητός μου, τώρα τελευταία έχει φάει κόλλημα με μία κοπέλα και όλη μέρα τη στέλνει μηνύματα. Οθόνες. Παντού οθόνες. Κινητά, τηλεοράσεις. Υπολογιστές, iPhone, iPad, tablets. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα βγάλει ο διάβολος για να επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων. Πείτε μου, Πάτερ, εσείς πιστεύετε ότι η τεχνολογία είναι διαβολική? Η τεχνολογία, αγόρι μου, θα μπορούσε να είναι πολύ ευεργετική. Αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος. Και ο πειρασμός μέσα από την οθόνη είναι πολύ δυνατός. Και οι μέρες περνάνε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Τι θέλετε να πει? Αν αφήνεις τις οθόνες να κλέβουν το χρόνο σου, να μολύνουν τη σκέψη σου και την καρδιά σου, τι θα μείνει τότε για να προσφέρεις τον Θεό και στους ανθρώπους γύρω σου? Κατάλαβα τι λέτε.
Ο Θεός ψάχνει να βρει τόπο στην καρδιά μας και χρόνο στη μέρα μας. Μας αγαπάει τόσο πολύ που θέλει όλη τη μέρα μας και όλη την καρδιά μας. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τυφλοί. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλησαν να γίνουνε φίλοι του Θεού. Μοιάζει σαν να ζούμε σε δύο κόσμους διαφορετικούς. Άκου, Αντώνη. Όσοι ζουν κοντά στον Θεό, δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ δεν είσαι μόνος σου όταν προσεύχεσαι και νοιάζεσαι για όσα αρέσουν στον Θεό. Έχεις κοντά σου την Παναγία μας, τους Αγγέλους, τους Αγίους. Και ο Θεός σου στέλνει τους δικούς του ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις ότι είναι ζωντανός Θεός και βλέπεις ότι είναι ανάμεσά μας. Και με όλους αυτούς που δεν τον γνωρίζουν, τι γίνεται, Πάτερ? Τους γνωρίζει εκείνος, αγόρι μου, και ξέρει τι θα κάνει με τον καθένα. Αλλά και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς. Το ήξερες πόσο δυνατή είναι η προσευχή σου? Νιώθω καλύτερα τώρα, Πάτερ. Θέλεις να νιώσεις ακόμη καλύτερα? Πρέπει να φύγω. Έχω μάθει την ευχή σου. Στο καλό, αγόρι μου. Αντώνη, μην ξεχνάς να λες την ευχή και να κάνεις όσα αρέσουν στο Θεό. Ευχαριστώ, Πάτερ. Θα το θυμάμαι. Ευχαριστώ. Είσαι ένα Θεέ και δοξάζω το όνομά σου το Άγιο. Εσύ που ανέθεσες σε μένα τον ανάξιο και ελάχιστο την ευθύνη των παιδιών σου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που περιφρονεί την αλήθεια, φύλαξε σε παρακαλώ και αυτόν τον μικρό σου φίλο, τον δούλο σου Αντώνη. Ας έχει, Άγιε Θεέ μου, κάθε μέρα το έλεος, τη φώτιση, την προστασία σου και τη χαρά να είναι για πάντα δικό σου. Νύν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού και Θεέ μου αληθινά, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όλες αυτές τις σκέψεις και τις πράξεις που με πετάνε μακριά σου. Πάρε το μυαλό μου και την καρδιά μου και γέμισέ τα με αυτά που μόνο εσύ ξέρεις ότι χρειάζομαι. Και να μπορώ να είμαι ένας αληθινός φίλος. Σοφία! 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 Α, μπράβο ρε γυναίκες! Ένα για όλους τους πρέπει, έτσι, μπράβο! Παίζει τίποτα καλό? Να, αυτό μόλις άρχισε. Ωρε, μάνα μου. Τι κούκλα είναι αυτή. Πω, τι βλέπω με τα μάτια μου. Παρκούλη που σπαρτάρε. Αυτή είναι η λέξη. Χαίρα στη γυναίκα. Πας, μωρί. Πας με τέτοια περιφέρεια σαν την πλατεία σε διάφορα. Βάλε πάνω σου κανένα ρούχο, μην ξεράσουμε. Πω, τι είσαι εσύ, κοπελάρα μου. Χαρά στον άντρα που σε κυκλοφοράει.
Κοίτα, κοίτα τη γομέρα που το παίζει και μοντέλο. Καλά. Μου πεις ότι σ' αρέσει αυτή. Ποιο? Άκητα, δεν λέγει τίποτα. Χρήστο, αλήθεια. Σ' αρέσει, ε. δεν το πιστεύω. Σ' αρέσει αυτό το ξόνο. Τι λες μωρέ τώρα, τρελάθηκε. Εγώ έχω γυναίκα πρώτη. Μπακατέλα, θα κοιτάξω. έτσι, ε. Μπακατέλα. Καλά, δεν το βλέπω εγώ το ηλίθιο το βλέμμα σου. Σου τρέχουνε τα σάλια. Καπλαμένοι με παινάς. Όταν ζηλεύει στη σχολείο μου. Χριστό, σταμάτα. Δεν σου έχω τη δώσει τώρα. Δεν φτάνει που με περνάς για βλαμμένη. Με ρανεύεσαι και από πάνω. Όταν ζηλεύεις, με φουντώνει. Φουντώνεις, ε. Πάρε κάτι δροσερό για να σβήσεις. Σοφία! Σοφία! Σοφία, τρελάθηκες! Δεν είσαι άνθρωπος εσύ! Σοφία! Σοφία! Μη! Σοφία, μη! Δεν έχει άνθρωπα! Σοφία! Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται μέσα σου. Σας ζητώ συγγνώμη για τη φασαρία σου. Δεν πειράζει εδώ. Εντάξει, άλλωστε τελειώσαμε το μάθημά μας. Λοιπόν, μου φαίνεται να πάμε πολύ καλά. Αν συνεχίσεις έτσι, θα γράψεις πολύ καλά στις εξετάσεις σου. Ναι, κι εγώ πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Πιστεύεις πολύ στο Θεό, έτσι. Δεν είναι κάπως περίεργο αυτό για να τόσο έχεις μπει σε εσένα. Τι θέλετε να πείτε, εσείς δεν πιστεύετε. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να πιστέψω κάτι το οποίο δεν το έχω δει. Εξάλλου, οι φυσικές επιστήμες σιγά σιγά εξηγούν τα πάντα όσο έχουν δει γύρω τους. Κι όμως, η επιστήμη γνωρίζει ότι τα πάντα στη φύση δημιουργούνται από κάποια αιτία. Πώς θα μπορούσε... Πώς θα μπορούσε να μην έχει δημιουργό ολόκληρος ο κόσμος. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις στην επιστήμη. Άλλωστε, δεν είναι και πολύ παλιό να μιλάμε για αγίους, την Παναγία και τέτοιες υποληψίες. Α, κύριε Φώτη, δεν τιμάτε καθόλου το όνομά σας. Η αθεία είναι και αυτή μια πολύ παλιά ιδέα. Πείτε μου, υπάρχει έστω και μία απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός. Νομίζω πως όχι. Λέτε ότι δεν πιστεύετε σε κάτι που δεν έχετε δει. Πείτε μου, σε λεωφορείο μπαίνετε, σε ταξί μπαίνετε. Ναι, βέβαια. Και πώς ξέρετε ότι ο οδηγός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που θα σας σκοτώσει. Εξετάζετε την άδειά του. Όχι. Απλά τον εμπιστεύεστε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και για να σας πω, όταν πάτε στο γιατρό, εξετάζετε να δείτε αν τα πτυχία του είναι αληθινά. Όχι βέβαια. Απλά πιστεύετε ότι είναι. Ναι, αλλά... Στη Μαδαγκασκάρη έχετε πάει. Όχι. Αλλά πιστεύετε ότι υπάρχει, έτσι. Το ρολόι σας δεν το έφτιαξε κάποιος. Δεν τον έχετε δει, σωστά. Ναι. Όλα αυτά τα πιστεύετε. Αλλά δεν πιστεύετε ότι ολόκληρο το σύμπαν το έφτιαξε ο Θεός. Εντάξει, Αντώνη, ενδιαφέρουσες οι απόψεις σου, βέβαια, αλλά θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σου. Καλό εκεί. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
εσύ. Δεν μου λες. Αυτό τους κάνει μάχημα στον Αντώνη. Ή ο Αντώνης τους κάνει μάχημα. All right, we're gonna keep things going with one of my favorite moves. It's called play the drums. Really easy. On the right, we play the drums. Knees high. Now play the maracas. Take it up. Good. Let's march it out. On the right, march. Thank you.
And today is his birthday. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Ολυμπιακό. Δηλαδή έχω στεναχωρία μου που θα πεθάνω και δεν θα βλέπω Ολυμπιακό. Πόσα άτομα έχει ανεβάσει σε αυτή τη μηχανή πάνω, ποιο είναι το ρεκόρ της? 8 άτομα. Έλα βρε φτιά από το χωριό, πώς λέει. Κλείνε και εσύ τι πάμε στο ρεκόρ. Είναι ο πλανητάρχης, ο κύριος Τάσος Μπουγάς. Έτσι, θα μίλω και τον λίγο. Εγώ μπορεί να είπαμε. Τι είπες και πού είναι τώρα, σε ποιο νοσοκομείο? Τι, ποιος, ο Αντώνης. Το παιδί μου, Παναγιά μου. Μια σοβαρό, πού βρίσκεται? Πού είναι? Σου λέω. Ναι, είναι ένας αληθινός άγγελος. 3 μήνες ήταν στο νοσοκομείο και σήμερα πήγε στο σπίτι του. Από εκεί έρχομαι κι εγώ τώρα. Οι γιατροί είχαν πει πως θα μείνει ανάπηρος, αλλά ο Θεός έκανε το θαύμα του. Περπάτησε κανονικά. Έπρεπε να δεις πως έκλαιγαν όλοι στο νοσοκομείο. Αληθινός θαύμα σου λέω. Και το πιο σπουδαίο, να δεις πώς μοιάζουν να έχουν αλλάξει όλοι γύρω του. Ναι, είναι ευλογημένος ο Αντώνης, γιατί έμαθε να νοιάζεται για εκείνο που αρέσει το Θεό. Είναι τόσο καλύτερος από όλους μας, γιατί έχει εσένα.
Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει. Αλλά τουλάχιστον θα διαβάζω λίγο Καινή Διαθήκη κάθε μέρα. Αυτό νομίζω μπορώ να το κάνω. Κύριε Ιησού Χριστέ, μου είπε ο αδελφός μου, ο Αντώνης, να κάνω κάτι για σένα. Είπα λοιπόν και εγώ ότι θα παίζω λιγότερο ηλεκτρονικό και θα προσέχομαι κάθε μέρα και θα σταματήσω να λέω ψέματα στη μονά. Μόνο... αν πω κανένα καμία φορά, μη θυμώσεις, γιατί φωνάς συνέχεια και με εκνευρίζει. Και τι να κάνω κι εγώ, της λέω ένα παραμύθι για να ησυχάσω. Πάτε τη μόνη μου της ουρανής, ανοίξτε το όνομά σου, να θυμάσαι και να το θυμάσαι, όσο να και της γης, στον άρθρο μου, την οποία σου έρνουν τόσο και σήμερα, να αναρέσει πρόσωπο του πονηρώνει. Τώρα θε, άκου, εγώ δεν ξέρω καμία προσευχή. Α, ο Αντώνης μου είπε να σου πω, εσύ να με μάθεις πώς θα προσεύχομαι. Απλά θέλω να σου πω, ευχαριστώ που τον έκανες καλά. Νομίζω ότι δεν θα ξαναβρω τέτοιο φίλο στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνω, αλλά αφού το υποσχέθηκα, θα το κάνω. Αν υπάρχεις, βοήθησέ με. Να σε πιστέψω. Να εντοπίσω για ποιο σκοπό μας φέρνεις στη ζωή. Αν είσαι Θεός, σίγουρα θα βρεις έναν τρόπο για να το δείξεις αυτό. Έστω και μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εσύ ξέρεις πόσο τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δική μου αυτή η αγάπη. Την παίρνω από εσένα που είσαι η πηγή της αγάπης. Και στους προσφέρω, Κύριε, για να τους δίνεις αυτά που μόνο εσύ ξέρεις ότι χρειάζεται ο καθένας. Μάθε μας όλους, Θεέ μου, να θέλουμε εκείνα που σου αρέσουν, για να γίνει μια μέρα ολόκληρη η καρδιά μας δική σου και να ανήκουμε για πάντα στη μεγάλη οικογένεια των φίλων σου. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει. Κάνε με, Κύριε, να αγαπήσω εκείνο που σου αρέσει.